Καλό μεσημέρι, κύριε Βερμισέ. Καλό μεσημέρι, κύριε. Για πείτε μας τώρα, τι έγινε, ορίστηκε φέτης ανακριτής για την έρευνα. Έμαθα ότι οριστήκαν δύο, μάλιστα, όχι ένας. Και αυτό για πείτε μας τώρα, γιατί σας ακούω έτσι τα τελευταία 24 ώρα και επιμένετε σε αυτό. Για επιμένουμε πείτε μας τώρα, όχι μόνο θα βοηθήσει. Ανακριτή. Επιμένουμε ότι πρέπει να είμαστε παρόντες σε αυτή τη διαδικασία, διότι έχουμε εντοπίσει μια σειρά από προβληματικές λειτουργίες ήδη σε αυτή τη διαδικασία της πρώτης ανάκρισης που γίνεται. Δηλαδή, αν είχε γίνει, ας πούμε, μια περίπτωση, αν είχαμε ένα έγκλημα μιας παιδικής πορνογραφίας ή ενός διαδικτύου που αφορούσε το παιδοφιλία. Θα είχαν πάει η αστυνομία, θα είχε κατασχέσει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, θα είχε κατασχέσει ό,τι μπορούσε να βρει. Περνάει ο χρόνος, δηλαδή, λέτε τώρα, κύριε Βερβεσέ. Δεύτερον, ναι, αυτή τη στιγμή όλοι ασχολούμαστε με τον σταθμάρχη, τον επιθεωρητή και με τον, ξέρω εγώ, τον περιφερειακό διευθυντή. Ναι. Κανείς δεν ασχολείται τι γίνεται με τη δίκη στο ΟΣΕ, η οποία ήταν υπεύθυνη γιατί αυτοί οι άνθρωποι μέχρι σήμερα είναι στο απειρόβλητο. Και αν από τώρα Με το που ορίστηκαν δύο ανακριτές, δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να έχει γίνει ήδη η δουλειά από τον εισαγγελέα και από τον αρμόδιο ανακριτή που μέχρι σήμερα ήταν. Γιατί τόσες μέρες είσαι στο απειρόβλητο η διοίκηση του ΟΣΕ? Έχει κάποια ειδική ασυλία? Δεν είναι υπεύθυνη? Αυτά που ακούμε τόσες μέρες και αυτά που άκουγα τόση ώρα στον σταθμό σας, ναι, δείχνουν ότι αυτή είναι η κεντρική υπεύθυνη για αυτό που έχει γίνει. Για αυτό που δεν έχει γίνει, για όλα τα μέτρα ασφαλείας που αν είχαν ληφθεί δεν θα είχαν γίνει. Ναι, κύριε Βερβεσέ, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή η έρευνα διεξάγεται από πόσες πλευρές? Τώρα, από ό,τι έμαθα χθες, διεξάγεται και νέα έρευνα από άλλον εισαγγελέα, οικονομικό εισαγγελέα. Ναι. Δηλαδή, αντί να ενώσουμε όλη την έρευνα σε έναν ανακριτή ή σε δύο ανακριτές, εν πάση περιπτώσει, που να έχουμε μία ενιαία δικογραφία, από χτες αποφασίστηκε να διασπαστεί η ανάκριση σε δύο συγκεκριμένους. Και τι θα, ο καθένας τι θα αναλάβει? Κοιτάξτε, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι τι διαφορετικό είναι το ένα από το άλλο. Το βαθμό που τελικά αν είχαν αγοραστεί τα υλικά για τα μέσα και όλες αυτές οι υποδομές που είπε προηγουμένως ο εκλεκτός συνομιλητής σας, ναι, θα είχε αποφευχθεί το αδίκημα, το ατύχημα, το δυστύχημα, με συγχωρείτε. Αν τελικώς δεν βρούμε, είναι ενιαία υπόθεση. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να διαχωρίσουμε τις ευθύνες μόνο στους φυσικούς ή στους υπευθύνους που είναι ο τελευταίος τροχός αμάξης. Του σειρμού, δηλαδή ο μηχανοδικός. Θα φτάσει δηλαδή στο κόκαλο που λέμε, κύριε Βερβεσέ, αυτή η έρευνα. Αυτό με προβληματίζει, ότι τόσες μέρες κανείς δεν ακουμπάει τη διοίκηση του ΟΣΕ. Είναι στο απειρόβλητο. Προφανώς δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Και αυτό είναι που ζητάει ο κόσμος, ευθύνες των συγκεκριμένων ανθρώπων που σήμερα είχαν την ευθύνη, στο ατύχημα είχαν την ευθύνη που δεν εφοδίασαν το δίκτυο με τα συγκεκριμένα, ναι, μέσα. Κάτι τελευταίο, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που ξεκινάει αυτή τη δική της έρευνα, αυτή το πόρισμα θα αποτελέσει στοιχείο της δικογραφίας έτσι όπως μπορεί τελικά ο ελέγχος να ορίζει τον ελεγχόμενό του? Τις επιτροπές τις ορίζει η δικαιοσύνη. Αυτή οφείλει να ορίσει τους αρμόδιους πραγματογνώμονες που θα κάνουν την έρευνα. Μπορεί αυτός που ελέγχεται, αν έχει κάνει καλά τη δουλειά, να ορίζει επιτροπή δική, η οποία θα ελέγξει αυτόν που την έβαλε? Λοιπόν, κύριε Βερβεσέ, πρέπει να κλείσω. Πραγματικά με πιέζουν πάρα πολύ από το κοντρόλ, αλλά θα επανέλθουμε, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.